Καλησπέρα σε όλου του χαρογκέμερ. Όπα, έτσι χλα. Καλησπέρα σε όλου του χαρογκέμερ. Εδώ και σήμερα βίντεο θα κάνουμε το πιο δύσκολο challenge που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Fortnite. Στο συγκεκριμένο challenge δεν επιτρέπεται να έχουμε τίποτα πάνω μας, ούτε όπλα, ούτε healing, ούτε materials, ούτε τίποτα. Μόνο εμείς και η αξίνα μας. Προφανώς και δεν θα το πετύχω, αλλά θα προσπαθήσω να φτάσω σε ένα σημείο top 20. Άμα φτάσω κάπου στο top 20, θα θεωρηθεί ότι το έχω πετύχει. Και τώρα θέλω, όποιος από εσάς είναι YouTuber, θέλω να το προσπαθήσει και άμα κερδίσει game χωρίς τίποτα, μόνο με μια αξίνα, του δίνω την αγάπη μου. Πάμε στο gameplay. Μπήκαμε στο game. Αυτό όμως που θέλω να κάνω είναι να χαμηλώσω λίγο εκεί πέρα τον ήχο, μιας και δεν έχει τόσο σημασία. Και το μέρος που θα πέσω θα είναι κάπου εκεί πέρα, που δεν θα πάει και κανείς. Βασικά, ναι, θα πάμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά εδώ πέρα προς Νόμπι. Θα πέσουμε κάπου εδώ πέρα που δεν είναι και κανείς. Ω, τα ακουστικά ξέχασα ρε μαλάκα. Κυριολεκτικά παίζει να μην το έχει πετύχει κανείς αυτό. Δεν το έχω δει. Απλά είπα θα κάνω το πιο δύσκολο challenge στο Fortnite. Και δεν υπάρχει πιο δύσκολο από αυτό. Α, συν ότι θα έχουμε και lag σε αυτό το επεισόδιο. Και είμαστε και μέσα στον κύκλο. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα. Όσο εγώ αράζω πίσω από αυτή την πέτρα, ελπίζοντας να μην με σκοτώσει κανείς, εγώ θα κάτσω πίσω από αυτή την πέτρα. Γιατί υπάρχει και lag, γιατί έχω βάλει να κατεβαίνει και κάτι στο Steam. Ξέχασα να το αναφέρω στο intro, ότι για να το πετύχεις πρέπει να έχεις και πάνω από 500 ping, μωρέ, έτσι, για τη φάση, μωρέ. Οπότε έχω βάλει να κατεβαίνει ένα update ενός παιχνιδιού στο Steam. Να ράξουμε λίγο εδώ πέρα, 500 ping πίσω από την πέτρα. Τι έγινε μόλις τώρα? Δεν ακούμπησα τίποτα, δεν είναι εφέ αυτό. Δεν το έχω βάλει από το edit. Ρε τορκίζομαι, όχι. Ρε. Μισό λεπτό. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Εγώ απλά κάθισα πίσω από αυτή την πέτρα και εμφανίστηκε ένα gray AR με ένα slurp από πίσω μου. Κάτσε, δεν έχω καταλάβει. Τι στο μπούτσο έγινε? One eternity later. Ωραία, το ολοκληρώσαμε το challenge. Challenge completed λοιπόν. Εδώ πέρα, πίσω από την πέτρα. Με lag, χωρίς items, χωρίς materials. Είμαστε ξεχασμένοι εδώ πέρα. Τουλάχιστον θα πάμε και 35 level μετά από αυτό το game. Γιατί θέλω 20 XP ακόμα, 30. Που λογικά θα τα πάρω λόγω του placement. Αλλά τέλος πάντων, πώς μπορείτε να πάρετε XP όταν είστε AFK, ξέρω εγώ, και θέλετε να κάνετε τα δικά σας? Πηγαίνετε πίσω από μια πέτρα. Άμα είστε τυχεροί, ο κύκλος θα κλείσει εσάς. Επόμενο βήμα, βγάζετε τα ακουστικά σας, σηκώνεστε και πηγαίνετε για καμιά βόλτα, ξέρω εγώ, για 3, 5, 6, 10 λεπτά, όσο πάρει, μέχρι να τελειώσει το game και μετά έρχεστε και ξαναβάζετε game. Οπότε αυτό θα κάνω κι εγώ. Τα λέμε σε... όταν πεθάνω θα γυρίσω. Κάτσε να το κουνήσω λίγο. Είμαι διώξει για κανένα AFK και μαλακίες. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου μένει ακίνητο. Καλή χρονιά. Μαλακα, 10 χρόνια πέρασαν. Τι να πω δηλαδή. Εντάξει, tutorial ήτανε. Ωραία, φίλε. Παίζει να βαριέστε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω θα έχετε φτάσει πολύ μέχρι εδώ, ρε φίλε. Connection time out. Βλέπετε, επειδή κατεβάζω και παίζει να κατεβαίνει και πιο αργά τώρα λόγω του ότι. Πολύ καλά πάει το ping, δείτε μία. 1100 ping λέει. 1100 ping δεν είχα ποτέ στο Fortnite, αλήθεια. 1069 περίπου εκεί είχα. 1100 δεν είχα πάει ποτέ. Οκ, no problem. 17 άτομα έχουν μείνει. Ο κύκλος που κλείνει, ας πάμε, ξέρω εγώ. Και με τέτοιο lag, δεν πειράζει. Θες να είναι το πιο fail gameplay που έχετε δει ποτέ. Αλλά εγώ το κάνω έτσι. Επίσης, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να δείτε, ξέρω εγώ, κάνα βίντεο Fortnite tips, να σας δίνω συμβουλές και για αρχάριους και για πιο... για αυτούς που ξέρουν τα βασικά λίγο πιο πάνω. Και θα σας δείξω, ξέρω αρκετά πράγματα πλέον.
Μην πάτε να δείτε τα βίντεο, τα δύο προηγούμενα βίντεο Fortnite που είχα ανεβάσει. Εκεί ήταν τότε που είχα αρχίσει το Fortnite και δεν ήξερα Χριστό από Fortnite. Τώρα έχω πάρει και κάποια wins, ξέρω γενικά τι παίζει σε όλο αυτόν τον κόσμο του Fortnite. Θα είμαστε κομπλέ πιστεύω. Το θέμα είναι πού να καμπερωθούμε, σε καμιά τρύπα. Πού να καμπερωθούμε ρε φίλε, να καμπερωθούμε κάπου ωραία και όμορφα ρε φίλε. Κάτω από τη σκάλα καμπερωθώ. Όχι ότι δεν φαίνομαι εδώ, ειδικά στο Shift κάτω από τη σκάλα που έχει και τέτοιο η σκάλα. Και από εκεί, από παντού μπορώ να φοράω, δεν είμαι καν μέσα στον κύκλο, μπράβο, να, έξυπνε. Λοιπόν, θα μπούμε όμως μέσα στον κύκλο, θα καμπερωθώ εδώ ρε φίλε. Είμαι στη γωνία, λογικά κάποιος θα με βρει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Να πεθάνει άλλο σε... Άκουσα πυροβολισμούς δίπλα μου. Οπότε λογικά δεν θα μπω top 10, πιστεύω θα είμαι ο επόμενος για κάποιο λόγο. Ωμιτζι, αυτό αρχίζει και γίνεται πολύ intense. Top 6. The final 6. Έφαγα και damage. Top 5. Ωπο, Rockets. Hi. Κόκκι. Μην τολμήσεις. Τι λέει ρε. Ορίστε. Κοίτα που έκλεισε. Οκ. Στο διάολο. Μου σπάει και τα νεύρα τη λόγα. We're out of here. Out. Οκ, δίπλα στον drop βρήκα να κάτσω κι εγώ. Εδώ πέρα καλά είμαστε. Top 4. Δεν ξέρουν που είμαι, οι άλλοι θα ξέρουν που είναι μεταξύ τους, αλλά εμένα δεν πρόκειται να με βρουν. Top 2. Και ακούω rifles. Παιδιά το έχω. Κάτσε ρε, κλείνω ο κύκλος που πάω. Ακούω RPG. Ένα Βιέννα. Το θρυλικό ένα Βιέννα. Γεια σου, boy. Δεν με έχει δει. Δεν με έχει δει. Δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει. Οκ. Όταν αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, θέλω να κάνετε ένα like. Δεν περίμενα να βγω δεύτερος. Εγώ το πήγα 20 θέλω να βγω, αλλά βγήκα δεύτερος. Δεν μπορούσα να το πάρω στο τέλος. Είχα δει ένα shotgun όμως στο πάτωμα. Θα μπορούσα να το πάρω και να το κερδίσω. Βασικά, ούτε έτσι θα το κέρδιζα γιατί δεν είχα material. Τέλος πάντων, το ένα hit δεν του ρίξα το τελευταίο επειδή με είδε πρώτος και είχε και το high ground. Δεν με νοιάζει, πήρα τουλάχιστον 700 κάτι XP.